102 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου. Ο Γάλλος πρόεδρος συμμετείχε στους λιτούς εν μέσω πανδημίας εορτασμού στο Παρίσι. Σε μια συμβολική κίνηση άναψε την φλόγα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, παρουσία των πρώην προέδρων Ολάντ και Σαρκοζή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κατέθεσε στεφάνι και στο άγαλμα του Ζορζ Κλεμανσό, ενώ τηρήθηκε ενός γλεπτού σικί. Την προηγούμενη νύχτα, στρατιώτες με πλήρη εξάρτηση μετέφεραν τη φλόγα από το Βερντέν στο Παρίσι σε μια λαμπαδιδρομία 360 χιλιόμετρων. Ο στόχος αυτής της λαμπαδιδρομίας είναι να τιμήσουμε αυτούς που θυσιάστηκαν και να δείξουμε πως η 11η Νοεμβρίου αφορά όλους τους πεσόντες, όχι μόνο εκείνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Καθημερινά πρέπει να τιμούμε στρατιώτες που πολέμησαν στον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι μόνο, αλλά και εκείνους που σκοτώθηκαν αυτήν τη χρονιά. Και στην Μεγάλη Βρετανία οι εκδηλώσεις ήταν λιτές εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις στεφάνων στο κενοτάφιο, ενώ ανάλογη τελετή έγινε και στο Στάφορντσάιρ.